Με τη βοήθεια του Θεού μας, αδερφοί μου, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, πλησιάζουμε προς τα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάστασή Του. Μεγάλο το γεγονός, δι' αυτό οι πιστοί στο Θεό προπαρασκευάζονται, προπονούνται, παλεύουν, δια να φτάσουν την ημέρα εκείνη της χαράς, διότι άνευ προετοιμασίας ουδείς δύναται να οικοδομήσει οίκον. Βλέπουμε μπροστά μας ότι χτίζονται όμορφα παλάθια και οικίες, μικρές και μεγάλες. Πλην όμως για να χτιστεί ένα σπίτι, πάντοτε υπάρχει προετοιμασία, τα σχέδια, η μηχανική, οι εργολάβοι, οι εργάτες κτλ. Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς οι οποίοι μέλουμε να φτάσουμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου μας και την ημέρα της Αναστάσεως, προετοιμαζόμεθα. Την ημέρα δε της Αναστάσεως, όπως και πάντοτε, ο Κύριος μας μας δίνει την ουράνιον χάρη, ουράνιον ευλογία, ουράνιον προστασία. Άνευ αυτής δεν δυνάμεθα να κάνουμε κανέναν αγώνα. Την ημέρα δε κατά την οποία απολαμβάνουμε της χάριτος αυτής, μας δίδει ο Θεός τον ίδιον του τον εαυτόν. Μας δίδει το σώμα του και το αίμα του. Η ουράνιος χάρις, η Θεία Κοινωνία, η Θεία Μετάληψης, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όταν εισήρχεται στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ ο Κυριός μας, εταράχθη η πόλη ολόκληρος και εκεί υπήρξαν τρία πράγματα. Το πρώτον, ότι έβγαζαν τα ενδύματά τους και τα έβαζαν για να περπατήσει ο Κύριος επάνω σε αυτά ή να καθίσει επάνω σε αυτά. Το δεύτερον, ότι εστρώνιον στο δρόμο βαΐα των κλάδων. Και το τρίτον, ότι εφώναζαν ως ανάεν της υψίστης ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αυτό το οποίο λέγει ότι έριπτον τα ενδύματα των εκείνοι οι οποίοι προϋπάντησαν τον Κύριό μας, σημαίνει ότι πρέπει να ρίψουμε από πάνω μας εκείνο το οποίο εφορέσαμε και το οποίο ονομάζεται αμαρτία. Όταν εξήλθαμε από την Αγία Κολυμβήθρα και βαπτιστήκαμε στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ήμεθα άγγελοι από τον ουρανό. Έμενε επάνω μας μόνο ένα σημάδι της αμαρτίας, η προαίρεσης. Αυτό δεν τα αφήρεσε ο Θεός μετά τη βάπτιση. Μένει στον κάθε έναν η απόφαση ή να ακολουθήσει τον Χριστό ή να απορρίψει τον Χριστό. Ρέπει, λέγει, εκχυλίας μητρός του άνθρωπος προς τα πονηρά.
το πονηρόν εκείνον το οποίο επικολούθησε μετά από την πτώση του προπάτορος Αδάμ και της προπατόρου Εύας, αυτή η πτώση κυνηγά τον άνθρωπο συνεχώς έως το τέλος τούτου του κόσμου. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός έδωσε δύναμη στον άνθρωπο το κακό να είναι κάτω από τα πόδια του και ποτέ πάνω από την κεφαλή του. Εάν δηλαδή αυτή τη στιγμή το κακό ή το περισσότερο δυνατόν από τις δυνάμεις τις οποίες μας εχάρισε ο Θεός, δεν θα είχαμε να δώσουμε και απολογία εν ώρα κρίσεως. Πλην όμως, οποιαδήποτε αμαρτία και αν υπάρχει στον κόσμο αυτόν, είναι πάντοτε κάτω από τα πόδια του ανθρώπου. Δεν έχει την δύναμη να τον νικήσει, αλλά ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να νικήσει την αμαρτία. Χρειάζεται ως εκ τούτου ένας πόλεμος, ο οποίος είναι αόρατος. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ο πόλεμος τον οποίο διεξάγουμε, λέγει, δεν είναι προς σάρκα και αίμα. Δεν το βλέπεις. Εκείνος εργάζεται χωρίς να κάθεται, χωρίς να έχει απεργία, χωρίς να κάνει παύση εργασίας, και όταν εμείς κοιμόμεθα, εκείνος εργάζεται για να καταστρώσει τα σχέδιά του όταν ανοίξουμε εμείς τα μάτια μας το πρωί. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν άνισον μεν πόλεμο, αλλά δυνατόν, διότι είναι ο Θεός μαζί μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Δεν μπορεί κανείς να μας καταβάλει όταν έχουμε το Θεό μαζί μας. Πρέπει να αφήνουμε ως εκ τούτου την παλαιάν, την κακή συνήθεια και να αποβάλλουμε από πάνω μας τον παλαιόν άνθρωπο, τον παλιά άνθρωπο δηλαδή, αυτόν τον οποίο λέγει σήμερα ο κόσμος, βρε παλιά άνθρωπε, του λέει, και όταν το ακούσει αυτό αναστατώνεται. Ενώ πάνω μας έχουμε αυτόν τον παλιά άνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που ονομάζεται αμαρτία, είμεθα όλοι παλιά άνθρωποι, ενδυόμεθα τον παλαιόν άνθρωπο. Δεν τον διώχνουμε. Και αυτά τα ημάτια τα οποία στρώνιον εν τη οδό, όταν εισήλθε ο Κύριος στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε αυτήν την αμαρτία από πάνω μας, για να περάσει ο Κύριος μας και να φορτωθεί εκείνος την αμαρτία. Εν θυμηθείτε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, όταν είδε τον Κύριό μου να έρχεται, τι είπαινε στους μαθητάς. Έδειξεν με τον δείχτη του της χειρός του και είπεν, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτό είναι το αρνάκι του Θεού, το οποίο σηκώνει πλέον από εδώ και πέρα όλη την αμαρτία την οποία διαπράττει ο άνθρωπος στον κόσμο αυτόν. Απεκδισάμενοι λοιπόν των παλαιών άνθρωπων, συντεσπράξες είναι αυτό. Ξέρετε ότι το φίδι πάντοτε δεν μένει μικρό, αλλά μεγαλώνει συνεχώς. Και αυτό το φίδι, όταν έρθει ο καιρός που θα μεγαλώσει από το σχήμα το οποίο είχε προηγουμένως, περνά από ένα στενό μέρος των βράχων ή των ξύλων ή οτιδήποτε άλλο μέρος και βγάζει εκείνο το δέρμα, το παλαιόν, και το αφήνει εκεί και παίρνει νέο, μεγαλύτερο. Είναι αυτό το ένδυμα το οποίο λέγει
ο Απόστολος Παύλος απεκδισάμενη λέγει το ένδυμα του παλαιού ανθρώπου και να ενδυθούμε το νέο ένδυμα το οποίο είναι του Θεού. Ενδυσάμεν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, όσοι Χριστόν βαπτίστητε λέγει Χριστόν ενεδύσαστε. Πρέπει να είμαστε ντυμένοι τον Χριστόν. Ποιος όμως είναι εκείνος ο οποίος ενδύεται σήμερα τον Χριστό? Ενδυόμεθα των παλαιών άνθρωπων της αμαρτίας και καυχόμεθα ότι είμεθα χριστιανοί. Πρέπει με μία επιστροφή τελείαν στον Χριστόν. Όταν λέμε ότι μετανοώ σημαίνει ότι μετανιώνω και αυτό το οποίο έκανα δεν θα το ξανακάνω πλέον. Η τελεία επιστροφή, η οριστική επιστροφή, το τέλειο της επιστροφής. Δεν μπορεί να λέγεις ότι επιστρέφεις στον Χριστό και όμως έχεις το μυαλό σου στην αμαρτία. Να σηκώνουμε τα βαγεία της νίκης, να καταπατούμε τους τρεις μεγάλους εχθρούς τους οποίους έχουμε να παλέψουμε σε αυτόν τον κόσμο. Τρεις μεγάλους εχθρούς. Να τους προσέξουμε ένα-ένα για να μπορέσουμε να τους νικήσουμε. Ο πρώτος εχθρός είναι αυτό το κουφάρι το οποίο φέρουμε, η σάρκα, το σαρκείο. Εάν δεν το νικήσουμε αυτό το κουφάρι, ζητεί όλον τα επίγεια. Δεν ζητεί ποτέ αυτό το σώμα το οποίο φέρουμε τα επουράνια. Εκείνος ο οποίος ζητεί τα επουράνια είναι η ψυχή. Είναι ενδεδειμένη όμως με αυτό το κουφάρι το οποίο φέρουμε, με αυτό το σώμα. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού, ναός δικός μου, λέγει, που κατοικώ μέσα σας. Δεν το γνωρίζετε αυτό? Ούκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Δεν το ξέρετε, δεν το γνωρίζετε, δεν το ακούσατε ποτέ, λέγει, ότι είστε μια εκκλησία μέσα στην οποία κατοικεί ο Θεός. Και εκείνος ο οποίος μαγαρίζει την εκκλησία, εκείνος δηλαδή ο οποίος αμαρτάνει και μαγαρίζει το σώμα του, έρχεται ο Θεός και λέγει, μου φθείρεις τον ναό μου, θα σε φθείρω εγώ νωρίτερα, λέγει. Πόση προσοχή χρειάζεται τούτο των ναών, τον οποίο μας εχάρισε ο Θεός μετά από τη βάπτισή μας, να τον έχουμε καθαρόν, αμόλυντον, βίον καθαρόν, λέγει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα του ανθρώπου στον κόσμο τούτο. Να κρατήσει αυτό το κουφάρι, αυτό το σώμα, αυτόν τον άνθρωπο, να τον κρατήσει καθαρόν και αμόλυντον. Αυτόν το οποίο βλέπουμε, διότι την ψυχή δεν τη βλέπουμε. Η ψυχή είναι ενδεδειμένη με το φόρεμα που λέγεται σώμα. Και όταν ομιλεί ο άνθρωπος, δεν ομιλεί το σώμα. Όταν συζητάς με κάποιον, δεν ομιλεί το σώμα, διότι μόλις βγει η ψυχή, ούτε ομιλεί ο άνθρωπος, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε κινείται. Άρα κάποιος άλλος ομιλεί. Αυτός ο άλλος ο οποίος ομιλεί είναι η ψυχή. Και αν η ψυχή είναι καθαρά, βγάζει από το στόμα, από το σώμα, βγάζει καθαρά. Όταν η ψυχή είναι μολυσμένη, βγάζει μολυσμένα. Όταν ακούει τον άνθρωπο και βλασφημεί και αστρολογεί και υβρίζει, δεν είναι το σώμα. Είναι η ψυχή πλέον, έχει μαυρίσει από την αμαρτία, έχει πορωθεί από την αμαρτία και ομιλεί αυτή η ψυχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μέσα στον άνθρωπο πλέον δεν υπάρχει καθαρότηση του Αγίου Πνεύματος. Έχει εγκαταλείψει το Άγιο Πνεύμα των άνθρωπων και μένει στα χέρια του διαβόλου. Πρώτος λοιπόν εχθρός είναι η σάρκα. Ο δεύτερος εχθρός είναι αυτός τον οποίο βλέπουμε καθεκά στην ημέρα μπροστά μας. Ονομάζεται κόσμος. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός λέγει, για να είστε δικά μου παιδιά πρέπει να ξεχωρίσετε από τον κόσμο. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστετε, λέγει Κύριος ο Θεός. Πρέπει να ξεχωρίσεις από αυτόν τον κόσμο ο οποίος σε παρασύρει. Τι είναι αυτή η θεοκατάρατος μόδα, τι είναι? Ο κόσμος.
Βλέπετε, αυτή τη στιγμή ήρθε ο διάβολος και ενέπαιξε τον άνθρωπο πλέον, τον έχει στα χέρια του και τον εμπέζει, κοροϊδεύει τον Θεό, διότι αυτός ο άνθρωπος αρνήθηκε τον Θεό και πήγε με τον κόσμο. Και λέγει ο Θεός, όποιος είναι φίλος, λέγει, του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Εκείνος ο οποίος είναι φίλος με τον κόσμο, λέγει, είναι εχθρός του Θεού. Αντιμάχεται με τον Θεό. Δεν βλέπουμε τις χώρες μας σήμερα να περπατούν γυμνές στους δρόμους? Ποιος θα σε γύμνωσε? Δεν είναι εκείνος ο ίδιος ο οποίος εγύμνωσε τον δαιμονισμένων στην χώρα των Γεργεσινών? Δεν είναι εκείνος ο οποίος εξέδισε λεγημάτιον ούκαι νεδιδείς, και το λέγει εκείνος ο δαιμονισμένος, και εν οικία ούκαι έμενε αλλεντής μνήμαση. Δεν έμενε μέσα στο σπίτι, λέγει εκείνος, έμενε μέσα στο νεκροταφείο και στα μνήματα, λέγει. Είναι αυτό το οποίο κάνει σήμερα στην νεότητα. Αλλά θα πούμε και το άλλο, ότι παρέσυρε αυτός ο κόσμος και τους ωρίμους ανθρώπους πλέον, και τους υπάντρους και τους νέους και τις γυναίκες και τα βρέφη και τα πάντα. Έχει παρασύρει ο διάβολος, ο κόσμος δηλαδή, αυτόν τον οποίο πρέπει να παλεύσουμε να τον νικήσουμε, αυτόν τον κόσμο, αυτός ο κόσμος επαρέσυρε όλη την κοινωνία και εμόλυνε όλη την κοινωνία. Όταν βλέπεις την γυναίκα την οποία απαγορεύει ο Θεός να φοράει τα ρούχα του ανδρός, το παντελόνι δηλαδή, και δεν έμεινε γυναίκα πάνω στην γη την οποία δεν εμόλυνε ο διάβολος. Εν ώρα κρίσεως δεν ξέρουμε ποια απολογία θα έχει η γυναίκα η οποία μετέβει από την εντολή του Θεού, ο οποίος είπε, όταν ειδώ την γυναίκα, λέγει, να φοράει τα ρούχα του ανδρός, είναι ευδέλιγμα ενώπιόν μου. Δεν θέλω να τη βλέπω, λέει. Τι θα πούμε στον Θεό όταν θα μας καλέσει ο Θεός? Να του πούμε δεν τα ακούσαμε? Μα υπάρχουν σύνοδοι οι οποίοι κατέκριναν, κατεδίκασαν την γυναίκα η οποία φοράει τα ρούχα του άνδρος. Όχι την κατεδίκασαν, την αναθεμάτισαν. Φοβερό πράγμα να έχεις έναν αναθεματισμό από σύνοδων Αγίων, οι οποίοι επεκαλούντο την τότε εποχή και μέχρι σήμερα βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακούει ο Θεός την προσευχή των Αγίων ή μη. Εκείνο το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι τα Ιερά Συνόδους, τα πρώτα Ιερά Συνόδους, τα 7 Ιερά Συνόδους, τα επεσκίαζαν η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Μετά τα τοπικά Συνόδους επίσης. Σήμερα γίνονται σύνοδοι, αλλά δεν γνωρίζουμε τι γίνεται. Αυτό είναι άγνωστο. Την τότε εποχή, δια να εκλεγεί ένας αρχιερεύς, πήγαιναν οι υποψήφοι ενώπιον του ναού, ο οποίος ήταν κλειστός, ήταν κλειστή η πόρτα του ναού, και πήγαιναν ο πρώτος, αν άνοιγε η πόρτα μόνη της, τότε ήταν ευπρόσδεκτος να γίνει επίσκοπος. Σήμερα όμως δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχει τέτοια εκλογή από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επήγαινε ο πρώτος, δεν άνοιγε η πόρτα. Επήγαινε ο δεύτερος, δεν άνοιγε η πόρτα. Επήγαινε ο τρίτος, δεν άνοιγε η πόρτα. Υποψήφιο ένας πίσω από τον άλλο. Και όταν δεν άνοιγε η πόρτα, δεν ήταν κανείς άξιος. Σήμερα τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Δι' αυτό λέγουμε ότι εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε ιδιαιτέρως είναι να μείνουμε με τον Θεό. Ο κόσμος λοιπόν, ο οποίος παρασύρει τον άνθρωπο με πρωτοστάτη τον διάβολο, ο οποίος φέρει την ονομασία μόδα. Ο διάβολος γράφει επάνω του μόδα. Και βλέπουμε σήμερα τον άνθρωπο να φοράει τα ρούχα της γυναικός, να περπατά στους δρόμους, να κρεμάζει στα αυτιά του σκουλαρίκια, να βάζει στη γλώσσα της η γυναίκα σκουλαρίκια, στη γλώσσα. Πού ξανακούστηκε, πώς ομιλεί, πώς τρώει, πώς καταπίνει, πώς
είναι ένα φοβερό πράγμα. Και την ώρα που τρώει και ομιλεί, βγάζει τη γλώσσα της έξω όπως το θεριό, για να μπορέσει να αρθρώσει μια λέξη. Μέσα στο σώμα της, των οφαλών, ανοίγει το σώμα της, το να το βλέπει ο κόσμος, να κρέμεται πάνω ένα δαχτυλίδι. Στη μύτη, πως δεν την πιάνει συνάχη αυτήν την γυναίκα, δεν την πιάνει καμιά γρήπη. Ένα μυστήριο πράγμα. Οι γυμνές δεν κρυώνουν, δεν κρυώνουν, δεν σε θερμαίνει ο διάβολος. Εμείς εντυόμεθα τόσα φορέματα και πάλι έχουμε την γρήπη που μας κυνηγά. Αυτές οι γυμνές δεν έχουν τίποτε, κανένα φόβο. Η μόδα λοιπόν, ο δεύτερος πόλεμος και ο τρίτος πόλεμος είναι στον αόρα των εχθρών, ο διάβολος. Να τον νικήσουμε. Η σάρκα λοιπόν, ο κόσμος και ο διάβολος, οι τρεις εχθροί του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αόρατος. Δεν μπορεί να τον δει κανείς τον Θεό. Πλην όμως έχει την δύναμη ο Θεός να ποιεί θαύματα. Αυτά τα θαύματα τα βλέπουμε καθημερινώς. Προπάντων όταν επισκεφτούμε τα νοσοκομεία στα οποία ακριβώς παρουσιάζονται τα θαύματα στους πιστούς ασθενείς, όταν οι ιατροί προσπαθούν να του φέρουν την ζωή όπως ήταν προτού αρρωστήσει και δεν μπορούν, ξαφνικά ο άνθρωπος θεραπεύεται και οι γιατροί, οι πιστοί των Θεών, υψώνουν τα χέρια και λέγουν «Εδώ έγινε θαύμα». Η επιστήμη δεν μπορούσε να κάνει τίποτε και όμως θεραπεύτη ο άρρωστος. Αλλά και άλλα θαύματα στην ζωή μας, εάν τα κοιτάξουμε, ο κάθε ένας από εμάς που ακούμε τον Λόγο του Θεού αυτή τη στιγμή και ενθυμηθούμε από τα μικρά μας τα χρόνια μέχρι σε αυτής της στιγμής, θα δούμε ότι στη ζωή μας μας φύλαξε ο Θεός από μυρίους κινδύνους και θαυματουργικό σε ζήσαμε και υπάρχουμε και κινούμεθα. Μπορούσε να αποθάνουμε από το πρώτο γλίστρημα το οποίο συνέβηκε στη ζωή μας. Ένα γλίστρημα και φεύγεις από τον κόσμο. Χτυπάει το μέρος της κεφαλής, το οποίο είναι θάνατος, και μένεις στον τόπο. Εμείς επέφταμε από ύψη, από κρυμνούς, από δόμες, από δέντρα και δεν επάθαμε τίποτα. Ποιος μας εφύλαξε? Ο άγγελός μας. Έχουμε αλήθεια ευχαριστήσει ποτέ τον άγγελό μας, ο οποίος μας φυλάττει? Έκανε κανείς προσευχή να ευχαριστήσει τον άγγελό μας, ο οποίος είναι ακίνητος φρουρός κοντά μας? Μπορεί μόνο να ευχαριστήσουμε οτιδήποτε το Θεό. Τον άγγελό μας τον έχουμε να ευχαριστήσει ποτέ? Αυτό το ερώτημα, μην ξεχνάτε να ευχαριστούμε τον άγγελό μας. Άγιε μου άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλό, μη δε αποστείς απ' εμού. Μείνε μαζί μου, Άγιε μου Άγγελε, φύλατε με. Τα θαύματα τα οποία μεταξύ αυτών είναι και το μεγαλύτερο θαύμα το οποίο τηρεί τον άνθρωπον αμόλυντον από την αμαρτία. Και αυτό το θαύμα λέγεται ουράνιος χάρης ή θεία ευχαριστία. Είναι το φρένο το οποίο κρατάει την ζωή μας για να μην πέσουμε στην άβυσσον. Διότι όταν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τότε αμέσως, εάν γνωρίσαμε τι κάναμε, εάν γνωρίζουμε τι κάνουμε, αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας φυλάττει ο Θεός μας από την πτώση. Διότι είναι κοντά μας ο Θεός, είναι μέσα μας ο Θεός, είμεθα ένα με τον Θεό. Σε όλα αυτά τα θαύματα και τις δυνάμεις του Θεού, της Θείας Ευχαριστίας υπερβαίνει όλους τους όρους της φύσεως.
μετά τον αγιασμό τον οποίον ακριβώς τελεί ο ιερεύς κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και φτάσει στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, βλέπουμε ενώπιό μας εξωτερικός των άρτων. Στο βάθος ο Θεός. Βλέπουμε εξωτερικός των ίνων. Στο βάθος το αίμα του Θεού. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα θαύματα τα οποία ο Θεός επίησεν στον κόσμο τούτον να μεταβάλει τον άρτον σε σώμα δικό του και τον ίνον σε αίμα δικό του. Να μην αλλάζει η ουσία, να το βάλεις στο στόμα σου εκείνον τον τίμιον άρτον και όμως να βάζεις τον Θεό τον ίδιο. Να βάζεις στο στόμα σου εκείνον τον ίνον και όμως να είναι το αίμα του Θεού. Σώμα και αίμα Χριστού, λέγει ο Λειτουργός της Εκκλησίας, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Σώμα και αίμα Χριστού. Όταν το σώμα του Χριστού είναι ο Άγιος Άρτος, κάθε μερίδα του άρτου είναι ο ίδιος ο Θεός. Δι' αυτό πόση πολύ προσοχή χρειάζεται από τον Λειτουργό του Θεού όταν κοινωνεί τον κόσμο και όταν λειτουργεί τον Θεό. Εάν παραπέσει, λέγει, έστω και το ελάχιστον μικρό ψυχουλάκι, λέγει, χάμω, ο θρόνος του Θεού σαλεύει. Πόση προσοχή πρέπει να έχουμε όταν πλησιάζουμε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με πόσον φόβον. Δι' αυτό προσκαλεί ο Λειτουργός του Θεού με τρεις λέξεις φοβεράς. Μετά φόβου Θεού, λέγει, μετά πίστεως εις τον Θεόν και με αγάπη προς τον Θεόν. Αλλά όταν αγαπάς τον Θεόν, αγαπάς και τον αδελφό σου. Διότι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εάν πεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις και μισείς τον αδελφό σου τον οποίον βλέπεις, είσαι ψεύστης, λέει. Δεν αγαπάς τον Θεό. Η αγάπη μας προς τον Θεό θα έρχεται στην αγάπη του πλησίον μας, δια να είμαι τα παιδιά του Θεού. Στην Θεία Κοινωνία όμως, εφόσον κοινωνεί τόσος κόσμος, ο Θεός πώς μοιράζεται και είναι Θεός. Λίγο εις τον έναν, λίγο στον άλλο, λίγο στον άλλο, λίγο στον άλλο. Και ο ίδιος είναι εις οποιονδήποτε άνθρωπον εισέλθει, εις οποιονδήποτε πλάσμα δικό του εισέλθει. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Για να το καταλάβουμε δε περισσότερο, να έχουμε μπροστά μας ένα καθρέφτη τεράστιο. Τον σπάζουμε αυτό τον καθρέφτη, γίνεται σε πολλά κομμάτια και ο ήλιος όταν πέφτει σε κάθε ένα κομμάτι είναι ο ίδιος ο ήλιος. Και το πιο παραμικρό, το οποίο αν έχει σπάσει από τον καθρέφτη, φαίνεται ο ήλιος μέσα. Αυτός είναι ο Θεός. Ενώ κοινωνεί όλος ο κόσμος, ο ίδιος ο Θεός εισέρχεται εις όλον τον κόσμο. Το θαύμα το μέγα το οποίο μας έδωσε ο Θεός την ουράνιον χάρη. Να έρθουν τώρα οι σοφοί του κόσμου με εκείνην την εξυπνάδα τους να μας ερμηνεύσουν αυτό το θέμα. Δεν ερμηνεύεται από άνθρωπο. Είναι ανερμήνευτο. Δι' αυτό ονομάζεται και μυστήριο. Οι θεολόγοι της Εκκλησίας με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι εξιχνιάζουν τα βάθη των γραφών, τα χερουβίν, τα πολιώματα του ουρανού, που είναι η μίστα των θείων απορρίτων τα οποία γίνονται στον ουρανό, να έρθουν όλα τριγύρω εις την Αγία Τράπεζα την ώρα που λειτουργεί ο ιερεύς.
το φρικτόν εκείνο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Κοινωνίας. Εκείνο το οποίο βλέπεις είναι άρτος και εκείνο το οποίο βλέπεις είναι ίνος. Μέσα σε αυτά όμως είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Είναι το σημείο της θεότητος. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να το κατανοήσει? Δεν κατανοείται εάν δεν έχει ένα σημείο, την πίστη. Αυτή η πίστη θα σου δώσει να κατανοήσεις αυτό το οποίο ακριβώς έχεις μπροστά σου. Στην γέννηση βλέπουμε το Θείο Βρέφος. Βλέπουμε όμως και τον Θεό τον ίδιο. Στην Σταύρωση βλέπουμε τον Θεό. Βλέπουμε όμως τον άνθρωπο που σταυρώθηκε. Εδώ είναι τα μυστήρια τα μεγάλα. Το κατεξοχήν μυστήριο των μυστηρίων, το οποίο ακριβώς δεν δέχεται ουδεμία ερμηνεία, πώς μέσα σε εκείνον τον άρτον είναι ο Θεός και μέσα σε εκείνον τον ίνον είναι ο Θεός. Όταν σαρκώθη ο Θεός ήτο η αγάπη. Τον είδαμε, βρέφος. Όταν απέθανε ήταν μεγάλη αγάπη, διότι επέθανε για μας. Όλη του η αγάπη εξεδηλώθη ενώπιόν μας. Πλην όμως ευλέπαμε τον Θεό. Όταν όμως πλησιάσουμε αυτό το Άγιο Ποτήριο, δεν μπορούμε να δούμε τίποτε άλλο, μη μόνον άρτον και ίνων, και μέσα σε αυτά να κρύβεται ολόκληρος η Θεότης. Τι είναι η Ερυθρά Θάλασσα? Μπροστά σε αυτό το αίμα του Κυρίου δεν είναι τίποτε, και όμως εκεί έγινε το θαύμα και χώρισε η θάλασσα σε δύο για να περάσει εκείνος ο λαός. Με το αίμα του Κυρίου διαβαίνουμε και εμείς στην Βασιλεία του την Επουράνιο. Τι είναι το μάνα? Ένα θαύμα από τον Θεό. Και όμως όταν τρώγουμε εμείς τον άρτον του Κυρίου μας, το σώμα του δηλαδή, αυτός κατέβηκε από τους ουρανούς και έρχεται μέσα μας. Έτρωγαν το μάναν οι Εβραίοι και χαίροντο, απελάμβαναν. Τρώγαμε εμείς τον άρτον, το σώμα του Κυρίου μας, και γινόμεθα αθάνατοι. Εκείνοι έφαγαν το μάνα και απέθανον. Εμείς τρώγαμε τον άρτον και ζούμε αιωνίως. Είδαμε την πέτρα μέσα στην έρημο, την οποία εκτύπησε ο Μωυσής και βγήκαν ποταμί ύδατος. Αυτή η πέτρα όμως την οποία ακριβώς την έχουμε μπροστά μας και χύνεται το αίμα του Κυρίου μας, είναι πηγή ύδατος ζώντος αλλωμένου εις ζωήν αιώνιον. Αυτό το αίμα του Κυρίου είναι εκείνο το οποίο μας οδηγεί στην Βασιλεία του. Και όποιος δεν κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου, δεν πρόκειται να εισέρθει στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το μεγαλύτερο σημάδι της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Σώμα και αίμα Κυρίου. Τρώγουμε και πίνουμε το σώμα του και το αίμα του. Μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Αυτή είναι μια αγάπη την οποία δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε ποτέ. Εις τούτο έδειξε ο Θεός ως δυνατός το έσκατον κράτος της παντοδυναμίας του, ως σοφός έκαμε το μυστήριο των μυστηρίων
και ως αγαθός την άκραν των δωρεών Του, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Πόσο φοβερό πράγμα είναι ο πυλός, το χώμα, να τρώγει το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να γίνεται άφθαρτος, να μην φθήρεται. Τώρα, ποια προετοιμασία πρέπει να έχουμε για να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Όταν θέλουμε να κοινωνήσουμε το φρικτό και μέγα τούτο μυστήριο, ποια θα είναι η προετοιμασία του ανθρώπου για να πλησιάσει αυτόν τον Θεό? Αδερφοί μου, πρέπει να λάβουμε μπροστά μας μία εικόνα. Ξέρετε ότι τα σημέρα στα οποία μας επιφυλάται ο Θεός να φτάσουμε, τα σημέρα εκείνας οι άνθρωποι, όσοι μένουν βρίσκονται στην Ήπεθρο, να ανάβουν ξύλα και μετά παίρνουν ένα αρνίδι για να το ψήσουν. Μέσα στα πόλεις όμως δεν υπάρχουν ξύλα, υπάρχουν κάρβουνα. Και εκείνος ο οποίος πολλεί τα κάρβουνα ονομάζεται καρβουνιάρης. Επειδή όμως ανακατεύεται με τα μάρμαρ, με τα κάρβουνα, αυτός μουντζουρώνεται. Και βλέπεις τα χέρια του είναι μουντζουρωμένα, το πρόσωπό του, τα φορέματά του, είναι βουτυγμένος μέσα στην καπνίλα και τη μαυρίλα από τα κάρβουνα. Ξαφνικά απέναντί του έρχεται ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς είναι ντυμένος στα ολόχρυσα, διότι είναι ο βασιλεύς. Αυτός κυβερνά το κράτος. Και βγαίνει εκείνος ο καρβουνιάρης και τρέχει να αγκαλιάσει τον βασιλιά. Μα εάν αγκαλιάσει τον βασιλιά θα τον μουντζουρώσει. Οπότε ο βασιλιάς τον αποθεί και του λέγει: μην με πλησιάσεις. Εάν με πλησιάσεις θα με μολύνεις με τη μουντζούρα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που προσέρχεται στην Θεία Κοινωνία. Εάν δεν καθαρίσεις τον εαυτόν σου, πώς τολμάς να πάει να πάρεις τον Χριστό? Δι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει, πρόσεξε, λέγει, όταν θέλεις να πάρεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να κοιτάζεις τον εαυτόν σου. Δοκιμαζέ το, λέγει, άνθρωπος εαυτόν, και ούτως εκ του άρτου ερστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Να δοκιμάσεις τον εαυτό σου, να τον εξετάσεις τον εαυτόν σου και μετά να προσέρθεις να λάβεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εάν δεν διακρίνεις το σώμα μου, λέγει, και το αίμα μου, τότε, λέγει, θα πάθεις δύο κακά. Το πρώτο είναι να αρρωστήσεις και το δεύτερο είναι να πεθάνεις. Διότι μεταβάλλεται το σώμα μου και το αίμα μου σε πυρ φλέγων, φωτιά ολόκληρος. Από αυτούς οι οποίοι έρχονται να κοινωνήσουν άραγες γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, τα έχουν υπόψη το. Ας δοκιμάσει πρώτα ο καθένας μας τον εαυτόν του, ας εξετάσει πρώτα την ιδία του, τη συνείδηση, αν έχει κανέναν εμπόδιο, ας το σηκώσει, αν έχει κανέναν δεσμό να τον λύσει. Να λύσει τους δεσμούς οι οποίοι τον έχουν ζώσει. Τριγύρω εις το όρος Χορίβ, διαναφέρομαι ένα παράδειγμα της Αγίας Γραφής, έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, του Ιωθόρ, ο οποίος ήταν ο ιερεύς των Μαδιανιτών, της Μαδιάμ. Έβοσκε τα πρόβατα ο Μωυσής, όταν βλέπει εξεύνης μπροστά του ένα παράδοξο θέαμα. Όπως ήταν μέσα στην έρημο, βλέπει μπροστά του κάτι το οποίο τον κάνει να απορεί. Τούτο ήταν μία βάτος που εκέτο, έβγαζε φωτιάν, ήταν ζωσμένη μέσα στην φλόγαν και το παράδειξον είναι ότι δεν εκέτο,
Το είδε ο Μωυσής αυτό. Ωρά ότι η βάτος καίεται πυρί και η βάτος ου κατακαίεται. Βλέπει ότι ήταν μέσα στην φωτιά, την πυράν, την περκαϊάν, την φλόγαν. Και ενώ έπρεπε να γίνει στάχτη, δεν άγγιζεν επάνω της όλη εκείνη η φωτιά. Έμεινε εκστατικός, δηλαδή απορριμμένος. Τι συμβαίνει, λέγει, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό το όραμα το οποίο βλέπω? Υπάρχουν όνειρα και οράματα. Όνειρα είναι αυτά τα οποία βλέπουμε, και προσέχετε πολύ τα όνειρα, σας παρακαλώ. Προσέχετε πολύ τα όνειρα, μην πηγαίνετε πίσω από τα όνειρα, διότι είναι του διαβόλου. Μην τα ερμηνεύετε τα όνειρα. Μην κάθεστε να τα ψάχνετε τα όνειρα. Διότι ο διάβολος είναι επιτίδιος να σου βάλει τα πιο φοβερά όνειρα για να σε αναστατώσει, να σε απελπίσει, να μην μπορεί να κοιμηθείς έπειτα, να μην ησυχάσεις καθόλου στη ζωή σου, για να σε φέρει στην απόγνωση που λέγεται αυτοκτονία. Προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όνειρα στη ζωή μας. Ο Ιωσήφ είδε μόνο δύο όνειρα και τα άλλα τα οποία ερμήνευσαν ήταν του Φαραώ. Η όλη του τη ζωή. Εμείς κάθε βράδυ βλέπουμε και ένα όνειρο. Γι' αυτό προσέχετε πολύ, διότι ο Μωυσής εκεί δεν βλέπει πλέον όνειρο, βλέπει όραμα. Αυτό είναι ξεχωριστό. Ας πλησιάσω, λέγει, να δω αυτό το όραμα, το μέγα τούτο, το ότι ου κατακαίεται η βάτος. Να πάω, λέγει, εκεί να δω τι γίνεται. Επήγε πλησίον και ξαφνικά ακούει μια φωνή. Του φωνάζει και του λέγει. Τι του λέγει? Φοβάται να πλησιάσει. Τρέμει. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Κοιτάζει γύρω γύρω και δεν βλέπει τίποτα. Η φωτιά εκείνη όπου έβλεπε ο Μωυσής μέσα στην βάτον ήταν ο ίδιος ο Θεός. Πυρ, λέγει, το οποίο κατακαίει πάσαν αμαρτία. Και η φωνή την οποία ανήκουν ήταν η φωνή αυτού του Θεού. Και τι του λέγει? Μωυσή, του λέγει. Εδώ ήθελα να είναι όλες οι γυμνές γυναίκες που έρχονται στις βαπτίσεις και στους γάμους. Ήθελα να είναι εδώ αυτές, να ακούσουν αυτήν τη φωνή την οποία είπε ο Θεός εις τον Μωυσή όταν πλησίασε την βάτον. Μα η βάτος είναι εδώ, δεν είναι μακριά. Δεν είναι εις το όρος Σινά η βάτος. Η βάτος είναι η Αγία Τράπεζα. Και όταν μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, πλησιάζεις την βάτον αυτήν την οποία είδε ο Μωυσής. Μωυσή, του λέγει, Μωυσή, του λέγει, δεύτερη φορά, μη τολμήσεις να πλησιάσεις εδώ. Πρώτα λύσε τα υποδήματα από τους πόδες, διότι αυτή η γη την οποία εσύ πατάς, του λέγει, είναι Αγία και πρέπει να έρθεις με προσοχή και ευλάβεια. Κυρίες μου, ανοίξετε τα αυτιά σας να ακούσετε πως πρέπει να μπαίνετε μέσα στην εκκλησία. Μην μπαίνετε γυμνές και με τα παντελόνια, γιατί είναι φωτιά που κατακαίει. Δεν βλέπεις μπροστά σου τον Θεό. Δεν πιστεύεις. Αλλά δεν οφείλει και ο άλλος ο οποίος πιστεύει να σε βλέπει με αυτήν την κατάσταση. Μη εγκύσεις οδελίσον το υπόδημα των ποδόσεων καρτόπος, ενώ σύ έστικας γη Αγία εστί. Χριστιανοί, λέγει, λύσετε το υπόδημά σας, τα υποδήματά σας, λύσετε τον δεσμό, λέγει, λύσετε τον. Ποιον δεσμό? Για να πλησιάσεις στο Άγιο Ποτήριο, λύσε πρώτα τα δεσμά τα οποία έχεις. Αυτό είπε ο Θεός στον Μωυσή. Λύσε τα υποδήματά σου, του λέει. Αυτά που τα έχεις δεμένα, λέγει, στα πόδια σου για να τρέχεις, λύσε τα, λύσε τον δεσμό αυτόν. Θέλεις να μεταλάβεις? Βλέπεις εκείνον τον Άγιον Άρτον, βλέπεις εκείνον τον Άγιο Ποτήριον όπου είναι πάνω στην Ιεράν Τράπεζα,
Εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκεί είναι ο αυτός Θεός σωματικός, ολόκληρος ο Θεός. Εκεί είναι το πυρ της θεότητος. Είναι αυτό το οποίο ποτίζει και καθαρίζει τους αξίους. Εκείνοι που προσέρχονται με φόβο, με πίστη. Είναι αυτό που κατακαίει και καταφλέγει τους αναξίους. Πλησιάζουν να κοινωνήσεις και δεν φοβάσαι, θα σε κάψει η Θεία Κοινωνία. Πλησιάζει να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου και δεν πιστεύεις, θα καείς ολόκληρος. Θα αρρωστήσεις και θα πεθάνεις. Μέσα σε όλη αυτήν τη φλόγαν όμως ο Κύριος μας μακροθυμεί και λέει άστο παιδί μου. Φεύγει από τη Θεία Κοινωνία και πηγαίνει και αγκαλιάζει την πόρνη. Συζεί παρανόμως με την πόρνη και πηγαίνει και κοινωνεί. Γιατί κοινωνεί? Για το καλό της χρονιάς λέει. Τον βάζει ο διάβολος και του λέγει πήγαινε να κοινωνήσεις. Πήγαινε να κοινωνήσεις. Υπάρχει αυτός ο πόθος ο οποίος τον κατακαίει και δεν γνωρίζει ότι είναι ο διάβολος. Διότι μόλις κοινωνήσει τότε μπαίνει ο διάβολος. Να ενθυμηθούμε μίαν σκηνή φοβεράν. Στο μυστικό δείπνο ο Θεός έδωκε το σώμα του και το αίμα του, λέγει, στους μαθητάς. Το έδωκε και στον Ιούδα. Μόλις του το έδωκε του Ιούδα όμως, τότε εισήρθε ο διάβολος μέσα του, λέγει. Μόλις έλαβε το σώμα του Κυρίου, τότε μπήκε ο διάβολος. Ένα περίεργο πράγμα δεν είναι? Το σώμα και το αίμα του Κυρίου δεν μας αποξενώνει από τον διάβολο? Πώς ο Ιούδας όταν εκοινώνησε το σώμα του Κυρίου εμπήκε ο διάβολος μέσα του, διότι το ανάξιος. Έρχονται πλιστάκης παιδιά πνευματικά τα οποία λέγει πήγα να κοινωνήσω, λέγει γιατί είχα ένα πόθο να πάω να κοινωνήσω, μα μέσα μου εκεί για το να πάω να κοινωνήσω. Λέγω προετοιμάστηκε? Όχι λέγει. Εξομολογήθηκες? Όχι. Πώς πήγες και κοινώνησες? Δεν το ξέβρεις ότι ο διάβολος σε έβαλε? Όχι λέγει, δεν το ήξερε. Παρακάλεσε τον Θεό να μακροθυμήσει λοιπόν. Μη εγγύς εισόδε, μη σημώσεις, πρώτον λύσε το υπόδημα των ποδό σου, λύσε τους δεσμούς των αμαρτιών σου όπου σου δένουν την ψυχή με μια αληθινή εξομολόγηση. Αληθινή εξομολόγηση. Μη εγγύσεις, είσαι δεμένος με κανένα δεσμό. Λύσε πρώτα τον δεσμό της έχθρας, κάμε καταλλαγή με τον πλησίο σου, ειδίκησες κανέναν. Έκλεψες, άρπαξες, κρατείς ξένο πράγμα. Λύσε τον δεσμό της αδικίας και κάμε την δικαία επιστροφή. Στρέψε τα εις εκείνον που ανήκουν. Εδέθες με την πόρνη ή με την μιχαλίδα και έζησες στην αμαρτία τόσων καιρών με κοινών σκάνδαλων. Λύσον τον δεσμό της σαρκός, ελευθέρωσε την σκλαβωμένη ψυχή από τα χέρια του διαβόλου. Λύσον το υπόδημα των ποδών σου, ο γάρ τόπος ενώ έστικας γη αγία εστί. Αδερφοί μου, αυτή είναι μεγάλη πλάνη των χριστιανών. Αυτές τις Αγίες ημέρες, χωρίς να εξομολογηθούν, θέλουν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Νομίζουν πως επλήρωσαν μίαν φοράν το χρέος και πως είναι πάλι στην ελευθερία να κάνουν τα πρώτα και τα χειρότερα. Κοινωνούν και τώρα λέγει είμαι ελεύθερος και τρέχει πάλι στην αμαρτία, όπως είναι ο βάτραχος. Όσοι έζησαν μέσα στην Ήπεθρον, εκεί υπάρχουν βατράχια. Το καλοκαίρι ο βάτραχος βγαίνει πάνω στην πέτρα και μετά πηδά στο νερό. Το νερό είναι η ζωή του. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί μου, αυτά τα δεσμά του διαβόλου να τα αποβάλουμε παντελώς. Μεγάλη η πλάνη. Γιατί είναι τόσο μεγάλη? Αφού εξομολογηθούν και μεταλάβουν, δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να πολιτεύονται με περισσότερα ευλάβεια και προσοχή.
έλαβες το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πόσο πρέπει να προσέχεις μετά. Τούτο προέρχεται γιατί δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα πει Αγία Μετάληψης και τι γίνεται μία ψυχή αφού μεταλάβει. Δεν γνωρίζω. Να δούμε όμως τι γίνεται όταν κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου, τι γίνεσαι. Εκατέβαινε ο Μωυσής από το όρος στο οποίο ανήρθε για να λάβει τα 10 εντολάς. Εβαστούσε στα χέρια του 2 πλάκες της Διαθήκης, τα οποία του έδωσε ο Θεός. Επάνω ήταν γραμμένος ο δεκάλογος, δηλαδή οι 10 εντολές. Το πρόσωπό του έλαμπε όπως είναι ο ήλιος. Είχε τόσο φως επάνω του που ο αδελφός του Αρών και το πλήθος των Εβραίων δεν ειδύναντον να τον αντικρίσουν, να τον δουν. Εθαμπώνοντο μόλις έβλεπαν το πρόσωπο του Μωυσέως, όπως βλέπεις τον ήλιο, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορούσε να τον αντικρίσουν. Δεν μπορούσαν εκ του ασφαλούς ούτε και να τον πλησιάσουν. Δι' αυτό ο Μωυσής έλαβε από τον αδερφό του ένα κάλυμμα και σκέπασε το πρόσωπό του. Και τότε πλησίασαν, αλλά με φόβον οι Εβραίοι, να τον αγγίσουν. Περιέθηκε, λέγει Μωυσής, κάλυμμα επί το πρόσωπο αυτού. Πόσον όμως τόσον φως επάνω στο πρόσωπο του Μωυσέως, πού ευρέθηκε. Πόσο όταν τον έβλεπε ο κάθε ένας, εθαμπώνετο και δεν μπορούσε να τον αντικρίσει. Ο Μωυσής επάνω στο όρος εστάθη πολλάς ημέρες, 40 ολοκλήρους ημέρες. Συνομιλούσε με τον Θεό, πρόσωπον προς πρόσωπον. Και από την μακρά συνομιλία του Θεού επήρε εκείνη τη λάμψη με την οποία εφαίνεται τόσο δοξασμένη η όψη του. Επήρε από τον Θεό. Αδερφοί μου, στον Βόρειο Πόλο υπάρχουν λαγούς από αυτούς που έχουμε εδώ. Ξέρετε όμως αυτοί οι λαγοί έχουν ένα παράδοξο μυστήριο πάνω του. Επειδή ζουν μέσα στο χώμα, μέσα στο χιόνι, επειδή τρώνε από εκείνο το χορτάρι του χιονιού, επειδή περιφέρονται μέσα στο χιόνι, ξαφνικά αλλάζει το τρίχωμα, το χρώμα. Ο λαγός αντί να έχει αυτό το καστανό χρώμα, έχει το λευκό χρώμα εις τον Βόρειο Πόλο. Γιατί ζει μέσα στο χιόνι. Τρώει από το χιόνι, συμπεριφέρεται μέσα στο χιόνι και αλλάζει. Αυτό έπαθε ο Μωυσής όταν ήταν επάνω στο όρος Σινά. 40 ολοκλήρους ημέρας συνομιλώ με τον Θεό, επήρε από τον Θεό και το πρόσωπο του έλαμπε, δεν μπορούσε κανείς να τον αντικρίσει. Μεγάλη διαφορά να συνομιλεί κανείς με τον Θεό και είναι ένιγμα μεγάλο, όπως είναι ο Μωυσής, πώς μπορούσε να συνομιλεί με τον Θεό. Να δέχεται στο στόμα του και στο στήθος του αληθώς και πραγματικός αυτόν τον Θεό, σαν είναι εκείνος ο οποίος μεταλαμβάνει, είναι διαφορετικά. Άλλο να ομιλείς με τον Θεό και άλλο να λαμβάνεις τον Θεό μέσα σου. Είναι διαφορά μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά. Και πόσον πρέπει να λάμπει η ψυχή εκείνου ο οποίος προσέρχεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού και τα άχραντα μυστήρια, πόσον πρέπει να είναι η ζωή του διαφορετική. Η Θεία Γραφή λέγει ότι οι Εβραίοι εθαμβούντον βλέποντες το πρόσωπο του Μωυσέως. Διατί έλαμπε όπως ο ήλιος και ο Θείος Χρυσόστομος βεβαιώνει πως οι δαίμονες τρέμουν μόλις ειδούν τον άνθρωπο ο οποίος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τρέμουν οι δαίμονες, λέγει. Φεύγουν
και δεν μπορούν να αντικρίσουν το πρόσωπο εκείνο που κοινωνεί και μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα και το Κυρίου. Ποιος όμως? Εκείνος που μεταλαμβάνει αξίως. Όχι εκείνος ο οποίος μεταλαμβάνει αναξίως. Τότε οι δαίμονες αντί να φύγουν έρχονται. Διατί εκείνη την ώρα φαίνεται να πνέει από το στόμα μία φωτιά θεϊκή. Από το στόμα του εκείνου που κοινωνεί βγαίνει μία φωτιά Θεού. Θέαμα θαυμαστών εις τους αγγέλους, φοβερών εις τον διάβολο. Καθάπερ λέοντες, φλόγα πνέοντες, ούτω της ιεράς τραπέζης εξερχόμεθα, φοβερή γενόμεθα το διαβόλο. Όταν κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και βγούμε από την Θεία Κοινωνία, λέγει, από το στόμα μας, λέγει, βγαίνει φλόγα πυρός, θεϊκή φλόγα. Δεν είναι αστέρα να λάμπει τόσο εις των ουρανών, όσο λάμπει μία ψυχή από το φως της Θείας Χάριτος την ώρα που μεταλαμβάνομαι. Δεν υπάρχει άστρο στον ουρανό να φέγγει τόσο πολύ από το πρόσωπο του εκείνου που κοινωνεί αξίως. Αξίωσε μας, Κύριε. Αξίωσε μας. Και αφορμή είναι, γιατί η Θεία Μετάληψης δεν είναι άλλο, λέγει ο Σιμεών Θεσσαλονίκης, παραένωσης Θεού μετά του ανθρώπου. Θέος Σιμών Θεού σύγκρισης και κοινωνία. Εμείς όταν μεταλαμβάνουμε, μαρτυρεί ο Ιωάννης ο Θεολόγος, μετέχουμε της χάριτος όπου έχει ο Χριστός και ως Θεός και ως άνθρωπος. Δια της ανεμάχτου θυσίας κοινωνούμε εμείς των Χριστών και μετέχουμε αυτού των παθημάτων και της θεότητος. Και με τόσην χάρη εμείς αναβαίνουμε τόσον ύψος αγιότητος, όπου αν απεθνίσκαμε την ώρα εκείνη, η ψυχή μας ήθελε να έχει τόπον μέσα εις τους χορούς των μαρτύρων. Όταν κοινωνήσεις, αν είναι το δυνατόν να κλείσεις τα μάτια σου για τον άλλο κόσμο, επήγαινες με τον χορό των αγγέλων. Μετά των χορών των παρθένων, των ασκητών, οι οποίοι έκαναν τόσον αγώνα, Θεέ μου, λυτρωτά μου, αξίωσε μας. Αν είναι το θέλημά σου το Άγιον, εις τόπον έρημον, εις ένα δάσος, εις ένα βουνό, δεν μας νοιάζει, όπου κι αν είμαστε. Μόνο πριν αποθάνουμε, να αξιωθούμε πρώτα να κοινωνήσουμε το σώμα σου και το αίμα σου. Αν εκείνη την ώρα σε έχω με λόγω μου, δεν φοβούμαι να χαθώ. Με τέτοιον εφόδιον είμαι βέβαιος ότι θα φτάσω στο λιμένα της ουρανίου βασιλείας. Και λοιπόν, χριστιανοί μου, αδερφοί μου, παιδάκια μου, προσέχετε. Μη χάσουμε εκείνον όπου κέρδισαμε. Να κρατούμε καλά, μη μας πέσει ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Να φυλαχτούμε από όλα τα μέρη, μη τον αρπάξει ο πονηρός του Μαργαρίτη την ψυχή μας. Υγειάστες με τα Άγια εις τον τόπον τούζουτο, ζήσει ως Άγιος. Ευγήκες καθαρός από το λουτρό της Θείας Χάριτος, μη πέσεις και μη κατρακυλήσεις εις την προτέραν ασθένεια την οποία είχες. Ενώθεις με τον Χριστόν, μείνε με τον Χριστόν και λέγε, όπως οι παιδες των Εβραίων, «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αυτό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Ευχαριστούμε, Κύριε, που σου μας έδωκες τον Λόγο Σου, τον Άγιο, τον Θεϊκό. Πόσο νικούσαμε, Κύριε μου, τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Πόσο μας εφώτισες και σήμερα, αξίωσε μας, Κύριε, να φτάσουμε τα Άγια Σου πάθη και την Αγία Σου Ανάσταση και την Θεία Σου και ουράνιον χάρη, το σώμα Σου και το αίμα Σου. Αμήν. Αμήν. Αμήν.